Διάλειμμα Σε διάσπαρτες παρέες και πηγαδάκια Οι θεατές συζητούν για τις τραγωδίες που είδαν Και κουτσομπολέμουν γενικότερα μασουλώντας το κολατσό τους Όμως ο καιρός χαλάει και η βροχή απειλεί να ματαιώσει τις επόμενες παραστάσεις Το σατυρικό δράμα και την κομμωδία Έλα δημοδωρή φάει κανένα σικαλάκι Ευχαριστώ. Όπου να είναι θα ξεσπάσει η μπόρα. Φοβάμαι πως δεν θα δούμε σατυρικό δράμα και κομμωδία. Καλά είναι να πάμε προς την αγορά να μην μας πιάσει στο δρόμο η βροχή. Πάμε από το κουρίο να δούμε και τι λέει ο κόσμος για τους αγώνες. Πηγαίνετε εσείς να πάω εγώ από το λιχνοπείο και θα έρθω να σας βρω στην ποικίλη στοά. Εμείς θα πάμε κατευθείαν στο σπίτι να ετοιμαστούμε για το συμπόσιο. Δημόδωρε, είσαι έτοιμος. Δεν ξέρω αν θα μας τα πει καλά τα τραγούδια το βράδυ, αλλά όλες οι κοπέλες θα σε γλυκοκοιτάνε όπως οι μνηστήρες στην Πινελόπη. Θα τις βάλω τότε να περάσουν δοκιμασία. Έλα μου που ακόμα δεν τραγούδησες, έγινες και γαμπρός. Πάμε. Και γιατί η Λέκτρα να παντρευτεί, Γεωργό, παρακαλώ κύριε. Α, θα κάνω τα παράπονά μου στον Ευρυπίδη. Έπρεπε να παντρευτεί <laughs> <laughs> Ποιο έχει σειρά να υποδηθεί τον Αίγυπτο να περάσει για κούρεμα, παρακαλώ. Κρίμα που δεν θα δει σατυρικό δράμα. Δεν έχω καταλάβει καλά. Τι διαφορά έχει από την κομμωδία. Έχει μύθου, όπω η τραγωδία, με ήρωε και θεού. Αστείο το κάνει ο χορό των σατύρων, των οπαδών του Διονύσου. Που συχνά μπλέκουν σε διάφορε περιπέτειε και τα χάνουν. Αλλά διατηρούν πάντα το πνεύμα του Θεού του. Το μεθύσι και τη χαρά δεν είναι σαν το χώρο της τραγωδίας Είναι σαν τον κόρυβο δηλαδή Και σαν εσένα μικρέ σκανταλιάρι Πάμε να ακούσουμε δημόδωρε Καμιά φορά οι μαθητευόμενοι σοφιστές ασκούνται στη ρητορική Αντιστρέφοντας τους ρόλους και τους διαλόγους από τις τραγωδίες του Ευρυπίδη Ή μπορεί να συζητάνε γενικά για τα δράματα Μπορεί όντω η ηθοπλασία του Ευρυπίδη να είναι πιο κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο και αυτό να είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν πάβει να είναι ιδεολογικά ανατρεπτική όταν οι ήρωες των μύθων εξευτελίζονται, ρακένδυτοι και δειλοί στη σκηνή. Μα εάν δεν θέλουμε να βλέπουμε καινούργιες ερμηνείες, εάν δεν μας ευχαριστεί η φιλοσοφική αναζήτηση της αλήθειας. Ας καταργήσουμε τους αγώνες και ας διδασκόμαστε κάθε χρόνο μόνο τις τραγωδίες του Ισχύλου, όπως πρόσφατα επαναλήφθηκε η Ορέστια. Σήμερα είδαμε πως αυτός ο μύθος επιδέχεται και άλλη ανάγνωση. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον εάν και ο Σοφοκλής αποφάσιζε να παρουσιάσει μία τραγωδία με το ίδιο θέμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ των τριών παραλλαγών». Σμίκηθε, ποιο είναι τελικά καλύτερο, ο Εσχήλο ή ο Ευρυπίδη. Και οι δύο. Ή μάλλον και οι τρει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνά το Σοφοκλή. Το θέατρο δεν είναι ρητορικό αγώνα ή άσκηση στη σοφιστική που βγάζει νικητή και ητιμένο. Με μια καλή τραγωδία, είτε του Εσχήλου είναι, είτε του Ευρυπίδη, είμαστε κερδισμένοι όλοι, γιατί διδασκόμαστε.